Όσο περνά ο καιρός, τόσο μειώνονται οι αγγελίες στην εφημερίδα για σπίτια προς ενοικίαση. Αυτοί που κυρίως δυσκολεύονται να βρουν μια στέγη να μείνουν είναι τα νέα ζευγάρια που ψάχνουν κάτι μεγαλύτερο από γκαρσονιέρα και διάρια και σχετικά καινούριο. Τα τριάρια σε καλή κατάσταση είναι είδος προς εξαφάνιση στις τουριστικές περιοχές όπως τα Χανιά, καθώς οι ιδιοκτήτες προτιμούν να τα διαθέσουν μέσω της πλατφόρμας Airbnb. Είναι μεγάλο θέμα, παιδιά, αυτό στα Χανιά. Έχουμε γεμίσει από Airbnb σπιτιά. Τώρα δεν ξέρω ποιος ο λόγος και κατά πόσο συμφέρει ποιον να κάνει τι τελικά, αλλά θα πρέπει να το σκεφτούμε γιατί όντως πολλοί κόσμος αναγκάζεται και να συγκατοικήσει και να γυρίσει πίσω με γονείς και όλο αυτό το αλαλούμ που δεν είναι καλό να γίνεται. Τα ελάχιστα σπίτια προς ενοικίαση είναι απόρρια και της έλλειψης νέων οικοδομών. Ποιος παίρνει την απόφαση να χτίσει στις μέρες μας, ακόμα και να έχει τα χρήματα? Οι κατασκευαστές έχουν παγώσει και δεν χτίζονται καινούργιες πολυκατοικίες. Οπότε αυτό το φαινόμενο ήταν επόμενο να εμφανιστεί στην επόμενη οκταετία, δεκαετία, ότι δεν θα υπάρξει έλλειψη καινούργιων σπιτιών και για τα καινούργια ζευγάρια που θέλουν να μείνουν και για τον κόσμο που νοικιάζει. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι τα παλιά σπίτια και το κόστος της ανακαίνησης. Οι ιδιοκτήτες δεν παίρνουν το ρίσκο να επενδύσουν σε αυτό και μετά να τους τύχουν ενδεχομένως ενοικιαστές που δεν καταβάλουν κάθε μήνα το ενίκιο. Ένα τριάρι για να ανακαινιστεί αυτή τη στιγμή κυμαίνεται η ανακατασκευή του, μια πλήρης ανακατασκευή της τάξης γύρω στα 35 με 40 χιλιάδες. Οπότε το ενίκιο που θα παίρνει δεν θα κάνει ποτέ απόσβηση. Υπάρχει και ένας κόσμος που έχει σπίτια και δεν τα νοικιάζει, γιατί φοβάται ότι μπορεί να μην εισπράξει κάποια ενοίκια. Θα δίνατε το σπίτι σας, θα το νοικιάζατε σε τουρίστες? Όχι, σε καμία περίπτωση. Γιατί? Γιατί καταστροφή. Καταστροφή, σκέτη καταστροφή, ξένοι. Εν τω μεταξύ, παραμένει στον αέρα το φορολογικό πλαίσιο για τις μισθώσεις μέσω Airbnb της τάξης από 15 έως 45%, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο εξάμηνο του 2017 τα κεφάλαια από το εξωτερικό που τοποθετήθηκαν στην ελληνική αγορά ακινήτων ενισχύθηκαν κατά 61,7%. Πώς σας φαίνεται? Μια χαρά είναι, αφού υπάρχει ακρίβεια, τι να κάνει. Βολεύεται κάθε ένας όπως μπορεί, έτσι δεν είναι? Είναι προτιμότερο, λέτε, να νοικιάζει κάποιος το σπίτι του, λέμε, για 50-100 ευρώ τη μέρα από το να παίρνει 350 ευρώ, 400 ενίκιο το μήνα? Νομίζω ναι. Τέλος, η ίδια η πλατφόρμα Airbnb μετά από 9 χρόνια λειτουργίας θα προτείνει στους ιδιοκτήτες να συμπεριφέρονται περισσότερο σαν ξενοδόχοι, έχοντας στα σπίτια τους προϊόντα μίας χρήσης για την προσωπική υγιεινή που προσφέρονται στα ξενοδοχεία, ενώ θα διαμορφώσει και κατηγορίες στην πλατφόρμα ώστε ανάλογα με αυτά που προσφέρουν να ανεβαίνουν κατηγορία. Ο κόσμος ψάχνει και για ένα έξτρα εισόδημα. Έστω αυτό το μικρό εισόδημα προσπαθεί, εάν έχει κάποιος ή δόση δανείου ή από αυτά τα χρήματα που έχει χάσει με το να πέσει από το εισόδημά του, να το προσθέσει. Και προσθέτουν λοιπόν με τον τουρισμό. Αυτό όμως δεν είναι στην Ελλάδα, είναι γενικά ένα παγκόσμιο φαινόμενο.